Κύριε Βαγιανά, καλή σα μέρα. Καλημέρα σε εσά και στους ακροατέ μα. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, σα παρακαλώ πολύ, για αυτά που παρατηρούμε και που πραγματικά οπωσδήποτε είναι ανησυχητικά. Ναι, δεν ήταν κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το αναμένουμε. Γιατί έχουμε μια συνεχή όξυνση τη σύγκρουση στη Συρία. Έχουμε μια δυστοκία των δυνάμεων που εμπλέκονται να επιλύσουν με πολιτικά και διπλωματικά μέσα ή να επιβάλλουν μια ειρήνη όπως λέμε με τον πιστόλι στο κρόταφο. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και είχαμε τις τελευταίες μέρες, την προηγούμενη μέρα είχαμε επιθέσεις του τουρκικού στρατού ε, μαζί με τους τζιχαντιστές τους οποίους στηρίζει η Άγκυρα σε 115 στόχους των Συριακών Δυνάμεων. Με βάση τα λεγόμενα των ίδιων των Τούρκων, γιατί οι Σύριοι δεν δίνουν στοιχεία, υπήρχαν 309 Σύριοι νεκροί από αυτέ mm -hmm. τι 115 επιθέσει. τές λοιπόν, είχαμε την απάντηση από μεριά του Συριακού στρατού, όπου έχασαν τη ζωή του 33 ε, Τούρκοι στρατιώτε, άλλοι 36 είναι τραυματισμένοι. Και βέβαια θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερο αν δεν είχαν εμπλακεί οι ρώσικες δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει ένα κέντρο όπως το λένε κέντρο ειρήνευσης των αντιμαχώμενων πλευρών οι οποίε ζήτησαν από τους Σύρους να σταματήσουν την επίθεση έτσι, την ώρα που για να μπορέσουν οι Τούρκοι να απομακρύνουν τραυματίες και νεκρούς από την περιοχή θα ήταν ακόμα περισσότερα τα θύματα. Και τώρα βέβαια έχουμε όλη αυτή την παραπέρα εμπλοκή του ΝΑΤΟ, μιας και η Τουρκία όπως είναι γνωστό μαζί με την Ελλάδα σπρώχτηκαν στα 1952 σε αυτή την υπεριαλιστική συμμαχία. Έτσι. Και βέβαια η Τουρκία θεωρεί ότι ο σχεδιασμός της αυτός και η εισβολή της στη Συρία Πρέπει να έχει τη στήριξη αυτής της συμπεριαλιστικής συμμαχίας και καλεί το ΝΑΤΟ να επιβάλλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή. Ένα σενάριο που το είχαμε δει και στο παρελθόν και στη Λιβύη mm -hmm. και που οδήγησε, θα πριν καμιά δεκαριά χρόνια έγιναν αυτά τα πράγματα το 2011 τότε mm -hmm. στη Λιβύη θα θυμώνται λοιπόν και οι ακροατές ότι τότε είχε οδηγήσει mm -hmm. στην απροκάλυπτη επέμβαση ουσιαστικά των δυνάμεων που στήριζε το ΝΑΤΟ και στην ανατροπή mm -hmm. του καθεστώτος ε, του Καντάφη βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα με την έννοια ότι ε, έχουμε μια ισχυρή δύναμη που βρίσκεται στο πλευρό του Άσσατ, είναι η Ρωσία και το Ιράν έτσι, mm -hmm. και που δεν, κάτι που δεν υπήρχε στην περίπτωση Μάλιστα. της Λιβύης. Έτσι. Ναι, ναι. Ε, είναι ένα χαστούκι προς τον κύριο Ερντογάν πολλοί ίσως να το ερμηνεύουν και έτσι επιτέλους λέει λίγο, μπα και μαζευτεί πας και βάλει μυαλό και γιατί μέχρι τώρα αυτό, αλλά μόλις λίγο εκεί με τους πιο ισχυρούς, κάπου ό, τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή. Ναι. Μπας και ο γείτονα λίγο μαζευτεί και εσυχάσουμε και εμείς εδώ. Ε, κοιτάξτε, πα, παρουσιάζεται απλά... Συγχωρέστε μου την απλοϊκότητα ναι, της σκέψης. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι αλλά... μια απλοϊκή σκέψη αυτή, όπως απλοϊκή ας πούμε είναι η σκέψη ότι πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ, που είναι τσακωμένο με την Τουρκία γιατί θα μας προστατεύσει το Ισραήλ. Να θυμίσω να πω, γιατί πολλοί να μην το ξέρουν αυτό ή να μην το έχουν παρατήσει. ότι χθε, την ώρα που γινόταν η επίθεση τη Τουρκία, ε, την ίδια ώρα από τα νότια γινόταν επίθεση του Ισραήλ σε βάρο τη Συρία. Και βομβαρδίζανε τα περίχωρα της Δαμασκού. Έτσι. Λοιπόν, γινόταν λοιπόν επίθεση σε βάρο τη Συρία από το βορρά και την ίδια ώρα από τον νότο από τη μεριά του Ισραήλ. Μάλιστα, Οπότε μάλιστα. δεν πρέπει να βλέπουμε και να βγάζουμε έτσι να έχουμε μια απλοϊκή λογική και να βγάζουμε εύκολα τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι πιο σύνθετα. Mm -hmm. ε, οι εξελίξει είναι πιο σύνθετε και είναι φανερό ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Τουρκία, η κάθε μία για τους δικού της λόγους mm -hmm. δεν επιθυμούν την κλιμάκωση της ένταση. Η μεν Τουρκία, παραδείγματο χάρη, γιατί όπω καταλαβαίνετε, έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την. Mm -hmm. Ρωσία οικονομικές, πολιτικές και αγοράζει και όπλα όπως τα S-400 έτσι που είναι μια μεγάλη αγορά φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με η Ρωσία στην Τουρκία έτσι, η Τουρκία λοιπόν αξιοποιεί αυτές τις σχέσεις με τη Ρωσία ώστε να παζαρέψει με τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο έτσι. Αξιοποιεί λοιπόν το, τις σχέσει με τη Ρωσία ώστε να έχει, να το πω έτσι, ένα, ε, μια, μια, στραβή, μια, μια καλύτερη αντιμετώπιση από τους συμμάχους σε εισαγωγικά που λένε ε, παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα, πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία πρέπει να κάνετε υποχωρήσει, να δούμε το, τα, τα ζητήματα της συνεκμετάλλευση. Mm -hmm. ε, μη την Τουρκία πολύ γιατί θα τη χάσουμε από σύμμαχο, θα πάει με τη Ρωσία, έτσι. Άρα λοιπόν αξιοποιεί η Τουρκία αυτές τις σχέσεις με τη Ρωσία, όπως και η Ρωσία αξιοποιεί αυτέ τι σχέσεις με την, από την πλευρά ότι επιδιώκει να α, δημιουργήσει ή να εκμεταλλευτεί ρήγματα mm -hmm. α, στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, το οποίο ακολουθεί μια πολιτική περικύκλωση της Ρωσίας από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Άρα, από τη μεριά τους και αυτοί επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν κάθε κάθε χαρακιά, κάθε ρήγμα που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ και να το μεγαλώσουν, να το εντείνουν. Yeah. Βλέπουμε τώρα τους Αμερικάνους παραδείγματος χάρη ότι αμέσως βγήκαν στο πλευρό της Τουρκίας, είπαν ότι η Τουρκία είναι η σύμμαχός μας στην περιοχή, ότι πρέπει να σταματήσουν οι απαράδεκτες ενέργειες των Ρώσων, των Σύριων και των Ιρανών Όλα αυτά λέγονται για τα εδάφη της Συρίας στο μεταξύ. Έτσι <laughs> λοιπόν. <laughs> και την ίδια ώρα βέβαια οι Αμερικάνοι τονίζουν ότι θα πρέπει και οι Τούρκοι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να αγοράσουν ναι. τα S400. Ε, ε, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Κάνατε μια πολύ καλή <laughs> ανάλυση σε σχέση γιατί ένα κόσμο πραγματικά απορρίει. Μα σου λέει ρε παιδί μου, αυτοί είναι τώρα εδώ. Έχουν κάνει μαζί κολεγιά S400 πυρηνικού σταθμού, άλλα προγράμματα. Λεφτά, εξοπλίζουμε και από την άλλη βλέπουμε αυτό το πράγμα που έγινε όπως εχθές. Και, και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό ποιο πράγμα δείχνει, δείχνει ότι την ίδια ώρα που υπάρχει ο πόλος της συνεργασίας, εξακολουθεί να υπάρχει και ο πόλος του σφοδρού ανταγωνισμού ανάμεσα στις αστικές τάξεις. Και ιδιαίτερα ανάμεσα, ενώ βλέπουμε τέτοια μεγάλα, τέτοι, εντατικά να αναπτύσσεται η οικονομική συνεργασία Ρωσίας-Τουρκία. Στην ίδια ώρα αυτό δεν σταματάει τι αντιθέσει που έχουν σε μια σειρά περιοχέ όπω είναι στη Συρία, που εκδηλώνεται με πολύ έντονο τρόπο, αλλά και σε άλλε περιοχέ, στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα, τη Κεντρική Ασία, στη Βόρεια Αφρική, σε διάφορα σημεία τέλο πάντων. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε εκείνου που λένε στην Ελλάδα, Όπω πρόσφατα μια από αυτέ τι δεξαμενέ, όπω <laughs> χαριτωμένα thing. λέγονται, yeah. δεξαμενέ σκέψει yeah, 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 yeah. που λένε ότι πρέπει να αναπτυχθούν παραπέρα οι οικονομικέ σχέσει, να βρεθούν κοινά συμφέροντα mm -hmm. ανάμεσα στου επιχειρηματίε τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Μα έχουν πρίξει με αυτά τα yeah. κοινά συμφέροντα. Yeah. Έχουν κάνει yeah. τόσα ανώτατα συμβούλια mm -hmm. συνεργασία, έτσι και όμως και βεβαίως κάποιοι κερδίζουν αυξάνονται τα κέρδη των καπιταλιστών αυτή τη συνεργασία αλλά την ίδια ανόχρα βλέπουμε τα τουρκικά αεροπλάνα να κάνουν σρωτήρι τον ένα αέριο χώρο τη ε, της Ελλάδας ε, ε, ε. με τις υπερπτήσεις να πετάνε πάνω από τα ελληνικά νησιά να έχουμε τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο την αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας-Κύπρου που δείχνει πιο πράγμα αυτό ότι συνυπάρχει ο ανταγωνισμό. Mm -hmm. Και, η, και τα κοινά πρόοδοση κοινών συμφερόντων. Το ένα δεν απομακρύνει το άλλο. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω το εξή. Εμά αυτό το θέμα, όλα αυτέ οι εξελίξει τώρα εδώ πώ μα αφορούν. Και πρέπει να παραδεχτεί κάποιο, ανεξάρτητα τώρα θα πει τι θέση πολιτική έχει ή εν πάση περιπτώσει, ότι έχουν καταφέρει αυτό με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπω έχει ονομαστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν, να είμαστε κοντά στι εξελίξει, να συμμετέχουμε, αλλά να είμαστε και μακριά. Δηλαδή, έχουμε μια ησυχία δεν είμαστε, δηλαδή είμαστε και στο ΝΑΤΟ, είμαστε και στις Αποστολές, πάμε και εκεί που πρέπει για να δηλώνουμε και εμείς την παρουσία μας και να διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα και να μιλάμε στα φόρα που πρέπει και τα λοιπά γιατί άμα είμαστε απομονωμένοι δεν θα μπορούμε να βάλουμε τίποτα και πουθενά αλλά έχουμε και μία ησυχία, δεν, έχουμε, δεν τρώμε βόμβες στο κεφάλι, δεν έχουμε αυτό τον κίνδυνο. Έχουμε τον γείτονα που κάθεται λες και λίγο μας ενοχλεί, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ναι. Ε, αυτό το πράγμα που βλέπουμε στι γειτονικέ πιο δίπλα χώρε να συμβαίνει έτσι, με τον πιο άσχημο τρόπο. Καταρχήν, κανεί δεν πρέπει να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, θα έλεγα. Πριν 10 χρόνια η Ελλάδα συμμετείχε στη διάλυση του κράτους της Λιβύης. Είχε παραδώσει τη Σούδα μια σειρά άλλες υποδομές στρατιωτικές από τις οποίες γίνονταν οι πτήσεις των αεροπλάνων και αυτό οδήγησε στην διάληση διάλυση okay. της Συρίας. Ποια, τι γευτήκαμε από αυτό το πράγμα. Γευτήκαμε το λιβο, λιβο λιβικο-τουρκικό σύμφωνο το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει αποκλειστική οικονομική, εφάπτεται αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας με τη Λιβύη. Και είναι απαράδεκτο με την έννοια ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα τη Ελλάδα, των ελληνικών νησιών, τη Κρήτη, τη Καρπάθου, τη Ρόδου κλπ. Και Κούτου και καθεξή. Έτσι. Δηλαδή, άφησε τον εμπριστή να περάσει μέσα από το σπίτι σου, να βάλει φωτιά στο σπίτι του γείτονα, και τώρα αυτή η φωτιά και τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα στην περιοχή. Της Γιατί αύριο ο Ερντογάν είπε θα φέρει τα πλοία να σκάψει τα γεωτρύπα να σκάψουν κάτω από την Κρήτη. Έτσι που αυτό ο, καταλαβαίνετε και υπάρχουν και καταστάσεις εμπλοκής και ανοιχτής αντιπαράθεσης ε, δεύτερο ζήτημα φορτώνεις από τη Σούδα τους πυράβλους που πάνε και βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, τη Συρία και έχουμε σήμερα στην Τουρκία 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες ναι. Έτσι. ανθρώπους που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, από τη δυστυχία, από την καταστροφή, από τη, την πείνα, έτσι. Και οι οποίοι, όπως λέει ο Ορδογάν τώρα, θα σταματήσω εγώ να τους, θα Στο περάσουνε γεια σας. Και, 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 Στο καλό. και εσύ τι απαντάς σε αυτό το πράγμα, που όταν γεμίζει η Ελλάδα με αυτόν τον το, 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 το ταλέπορο κόσμο που προσπαθεί να γλιτώσει από τον πόλεμο, λες θα κάνω φυλακές, έτσι, φυλακές. Πόσους θα φυλακίσεις. Θα φυλακίσει 50.000, 100.000, 200.000, μισό εκατομμύριο. 3,5 εκατομμύρια περιμένουν να περάσουν να πάνε στην Ευρώπη. Έτσι. Πέρα δηλαδή ότι πρόκειται για μια αντιδραστική mm -hmm. πολιτική mm -hmm. που δεν λύνει το πρόβλημα. Mm -hmm. Έτσι. έτσι. Δεν δε 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 λύνει το πρόβλημα. Είναι και χαζή. Ναι. Είναι και ηλήθεια. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εδώ η μόνη λύση είναι η καταγγελία του Δουβλίνου, η καταγγελία της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και να πάει αυτό ο κόσμο την ευχή του Θεού εκεί που, που τον περιμένουν οι συγγενείς του, οι φίλοι του, εκεί που θέλει να πάει. Έτσι. Δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Με. Αυτό είναι συνέπεια τη εμπλοκή τη Ελλάδα στι υπεριαλιστικέ αναμετρήσει. Το γεγονό ότι η Τουρκία αμφισβητεί σήμερα 15-16 κατοικημένα νησιά της Ελλάδας και 150 τόσες νησίδες, έτσι, τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο mm -hmm. και απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, σε περίπτωση που εφαρμόσει το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα. Mm -hmm. Και την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τα στραβά μάτια στην Τουρκία. Έτσι. Mm -hmm. Και οι Αμερικανοί σύμμαχοί μα ακριβώ το ίδιο στηρίζουν, κάνουν πλάτε ουσιαστικά ή έχει να κάνει με τη συμμετοχή της χώρας στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και όπως είπα πριν στο γεγονός ότι βρίσκονται αυτοί οι δυτικοί μας σύμμαχοι σε ένα mm. με την αστική τάξη της Τουρκίας στο οποίο στο τραπέζι έχουν μπει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της mm. Κύπρου. Λένε πολύ όμως ως αντιπιχείρημα κύριε Βαγγινά και θα το έχετε ακούσει κατά κόρον ότι εάν δεν ήμασταν και εκεί που ήμασταν τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα και εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε τι Ηνωμένε Πολιτείε, αν δεν ήμασταν στον ΝΑΤΟ, αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μα είχαν εξαφανίσει αυτό το χάρτη. Ξέρετε κάτι. Η ιστορία δηλαδή, δεν. Να τα βλέπουμε, λέει τα πράγματα. Ναι. Μην μη το βλέπουμε ένα πράγμα στατικά. Εντάξει, το φόβο, ναι, ότι είναι άσχημα τώρα. Αν δεν είχαμε κι αυτού, μαύρο θύδι που μα είχε φάει. Ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία δεν γράφεται μετά εάν. Έτσι. Η ιστορία γράφεται με το τι υπάρχει σήμερα. Και σήμερα, την ώρα που είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, την ώρα που μας διαβεβαιώνουν ότι τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά και δεν κινδυνεύουν, βλέπουμε να υπάρχουν χιλιάδες παραβιάσεις των τουρκικών αεροπλάνων στο Αιγαίο, έτσι, και στον αέρα και στη θάλασσα. Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα αεροπλάνο να σηκωθεί για να κάνει... Ε, να αποκρούσει ναι, ναι. Ποιο τα πληρώνει αυτά, για να κάνει αναχέτηση. Ποιο τα πληρώνει αυτά. Δεν τα πληρώνει ο ελληνικό λαό ε, ε, αυτά ε, τα ε, πράγματα. Ε, Τες, πάνω από 4 δισεκατομμύρια μια οικονομική το, το, χρόνο, έτσι, το χρόνο ξοδεύονται για τι ανάγκε του ΝΑΤΟ. Για ανάγκε δηλαδή. παίρνουν τώρα τα Patriot, έτσι που υποτίθεται είναι ένα αμυντικό σύστημα αντιπυραυλικό και τα λοιπά, την ώρα που όπως είπα οι Τούρκοι έχουν κάνει σουρωτήρι το Αιγαίο, έτσι, τα παίρνουν και τα πάνε και που φοβούνται ότι θερμό επεισόδιο που λένε οι Τούρκοι θα φέρουμε το γεωτρύπανο να τρυπήσει ναι. νότια της Κρήτης και που απαντάνε οι δικοί μας κυβερνώντες ότι θα απαντήσουμε και τα λοιπά. Παίρνουν λοιπόν τα Patriot και τα πάνε στη Σαουδική Αραβία. Στέλνουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία στον κόλπο, στο, στο περσικό κόλπο, έτσι, για να μπλακούνε σε σχεδιασμούς που έχουν οι ΗΠΑ η και το ΝΑΤΟ σε βάρος του Ιράν. Έτσι. Και αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός Εμπλέκεται άμεσα σε, σε, okay. σε, και, και το γεγονός ε, Και κανείς δεν είναι, μπορεί να είναι σίγουρος Ότι αύριο δεν θα έχει και θύματα Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είχε θύματα Από τους υπεριαλιστικούς πολέμους Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια Από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Κορέα ναι. Όταν που στήξε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ναι. ανθρώπους ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι. μεταξύ αυτών και σε 200 Έλληνες που είχαν στα, σταλεί τότε και είναι απαράδεκτο στις σημερινές συνθήκες 70 χρόνια μετά να βγαίνει ο Υπουργό Άμυνας της Ελλάδα και να ναι, λέει ότι ό, θα ναι, συνεχίσουμε ε... Ε... να χύνουμε το αίμα ναι, μας για τα συμφέροντα των ναι. Αμερικάνων και για τους πολέμους που κάνουν οι Αμερικάνοι okay. και ξέρετε κάτι Και είναι και ζητήματα συσχετισμών και γεωπολιτικών συσχετισμών Άλλες δυνάμεις, άλλες χώρες αστικέ τάξεις επίσης επεδίωξαν να οικοδομήσουν συμμαχία με τις ΗΠΑ Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Θυμίζω η Γεωργία, η οποία τριχοθομήθηκε. Oh. Θυμίζω η Ουκρανία, η οποία έχει αποχάσει την Κρυμαία η οποία έχει σωματωθεί στη Ρωσία και τις περιοχές του Ντομπάς οι οποίες έχουν κηρύξει την ανεξαρτησία τους. Η ισχυρή συμμάχη του ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, παρά το γεγονό ότι οι αστικέ τάξει και στη μία και στην άλλη έδωσαν την προτίμησή του mm. στη Σύπα, στο... δεν μπόρεσαν να τι προφυλάξουν αυτέ τι χώρε okay. από το διαμελισμό yeah. και από τόσα βάσανα που προκαλούν yeah. οι ιδεοπεριαλιστικέ okay. αντιθέσει. Okay. Okay. Και αύριο κανένα δεν μα λέει, αντίθετα, όλα εκείνα είναι που συνηγορούν, ότι οι ισχυροί μα σύμμαχοι πιέζουν στο να απεμπολίσει η χώρα κυριαρχικά δικαιώματα. Μέσα από τη λεγόμενη συνεκμετάλλευση, mm -hmm. που αφορά, mm -hmm. αφορά, mm -hmm. αφορά, αφορά τα μονοπόλια και όχι τους λαούς, διότι δεν θα εκμεταλλευτούν το φυσικό πλούτο, τον ενεργειακό πλούτο, αλλά θα εκμεταλλευτούν τα μονοπόλια, οι μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν να τον βάλουν στο χέρι. Έτσι. Βλέπουμε ότι καλούνται σε διάφορες, mm -hmm. σε διάφορες δραστηριότητες τέτοιες ε, εκπρόσωποι, προχτέ. Το, αυτό τη δεξαμενή σκέψη ναι, ναι, ναι τη Διαμαντοπούλου ναι, ναι. είχε καλέσει ναι, 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 ναι. Τους πρεσβευτές της Τουρκίας, του πρεσβευτέ τη Τουρκία, τον ΙΠΑ και του Ισραήλ για να πούνε πώ θα φέρουν την ειρήνη ναι, ναι, ναι. στη Μεσόγειο. Τρει χώρε που δεν έχουν υπογράψει το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα. Την ώρα που το έχουν υπογράψει 168 χώρε. Έτσι. Mm -hmm. Και θα μα πούν αυτοί οι τρει που δεν έχουν υπογράψει, που καταπιέζουν ολόκληρου λαού, όπω είναι ο Παλαιστινιακό λαό, που έχουν εισβάλει σε, σε άλλε χώρε, όπω η Τουρκία σήμερα έχει στρατεύματα κατοχή στην Κύπρο, mm -hmm. στη, στην, στη Συρία και στο Ιράκ, ή οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Έχουν στρατεύματα κατοχής στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και αλλού. Να μας πούνε για την ειρήνη. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Διαβάζω μια είδηση τώρα από το Portal. Ε, πρόσφυγες και μετανάστες κατευθύνονται προς τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωση. Αυτό είναι λόγο ναι. που, σε αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Συμπερασματικά. Συμπερασματικά είναι ανάγκη... Ε, και εκείνο που τονίζουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι ανάγκη να, δια, να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που η χώρα μας θα βγει από αυτές τις μιλόπετρες των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και θα αποδεσμευτεί από υμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε βάρος άλλων λαών όπως των λαών της Συρίας, του λαού του Ιράν, άλλους λαούς της, ε, στη, που, της Βόρειας Αφρικής, εκεί που ε, αυτή τη στιγμή οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες αιματοχυσίες, να ξεσπιτώσουν εκατομμύρια ανθρώπους και βέβαια να βάλουν σε μια αναμέτρηση την οποία ξέρετε πάντα οι λαοί την πληρώνουν ε? βεβαλα, και όχι αστικέ και τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Έτσι. Διότι οι σχεδιασμοί, και η πρακτική που ακολουθεί η αστική τάξη της Τουρκίας, που βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την αστική τάξη της Ελλάδας, είναι η προσπάθεια να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτό έκανε στην ε, Κύπρο, βέβαια, βέβαια. αυτό έκανε στη Συρία, αυτό mm -hmm. κάνει στο Ιράκ. Έτσι. Και αυτό βλέπουμε να προσπαθεί να επιδιώκει να κάνει και στο Αιγαίο. Άρα η κίνδυνη είναι πολύ σοβαρή και κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του και να επαφίεται σε καθυστυχαστικές δηλώσεις που είχαμε και πρωτήτερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι τάχα της ισχυρή μα σύμμαχοι θα μας υποστηρίξουν και ότι αν μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια απέραντη νατοϊκή, αμερικανική βάση τάχατε θα έχουμε προστασία. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δυναμώσει πάλι για να ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια και να αποδεσμεύσουμε την Ελλάδα από τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τότε πραγματικά ο λαός θα είναι σε θέση να διαφυλάξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και να είναι αυτός αφέντης και του ενεργειακού πλούτου και κάθε πλούτου που παράγεται σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.